Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν περιθώρια μείωση του φαινομένου των λαθρεπιβατών αστικών συγκοινωνιών, καθώ η εισιτήριο διαφυγή κυμαίνεται σε ποσοστό περίπου 20%. Σε απόλυτους αριθμού, περίπου 100.000 επιβάτε μετακινούνται ημερησίω με τα λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη, χωρί να πληρώνουν εισιτήριο. Στον ΟΑΣΤ, σε πρώτη φάση, το βάρο ρίχνεται σε ένα απλό και εύκολα εφαρμόσιμο μέτρο. Πρόκειται για την υποχρεωτική επιβίβαση μόνο από την μπροστινή πόρτα των λεωφορείων, ώστε ο οδηγό να ελέγχει αν ο επιβάτη ακυρώνει εισιτήριο ή αν διαθέτει κάρτα περιορίστων διαδρομών. Όπω αναφέρει ο πρόεδρο του ΟΑΣΤ, κ. Χρήστο Στεφανίδη, ήδη σε 21 λεωφοριακέ γραμμέ, οι οποίε έχουν πληρότητα μικρότερη του 25%, ω επιτοπλίστων, αυτέ που εκτελούν δρομολόγια στα χωριά γύρω από τη Θεσσαλονίκη, οι επιβάτε επιβιβάζονται μόνο από την μπροστινή πόρτα του λεωφορείου, ενώ από τις άλλες δύο γίνεται μόνο αποβίβαση. Θα υπάρξει προοδευτική γενίκευση της επιβίβασης από την προστινή πόρτα, αφού από την 1η Οκτωβρίου το μέτρο θα ισχύει σε ακόμα 14 γραμμές, οι οποίες έχουν πληρότητα μικρότερη του 30%. Έτσι, από την 1η Οκτωβρίου το μέτρο θα ισχύσει συνολικά σε 35 λεωφοριακές γραμμές, δηλαδή περίπου στο 50% των γραμμών του ΟΑΣΤ. Στις 21 λεωφοριακές γραμμές που ισχύει ήδη το μέτρο, διαπιστώθηκε αύξηση των εσόδων σε ποσοστό 12%, σημειώνει ο κ. Στεφανίδης. Όπως είναι επόμενο, ο έλεγχος εισιτηρίων από τους ειδικού ελεγκτές του ΟΑΣΤ θα μειωθεί σημαντικά στις 35 λεωφοριακές γραμμές, αφού το ρόλο αυτό θα παίζει ουσιαστικά ο οδηγό. Έτσι, η δύναμη των περίπου 80 ελεγκτών του οργανισμού θα διατεθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στι υπόλοιπε γραμμέ, στι οποίε και θα υπάρξει εντατικοποίηση ελέγχων. Στι υπόλοιπε γραμμέ του ΟΑΣΤ δηλαδή θα είναι σαν να διπλασιάστηκαν οι ελεγκτέ. Στο μεταξύ, αγκάθι για τον ΟΑΣΤ αποτελεί η παραχώρηση των ακυρωμένων εισιτηρίων από τον έναν επιβάτη στο άλλο. Και αυτό καθώ πολλέ φορέ με ένα εισιτήριο μεταφέρονται στον προορισμό του δύο ή και περισσότεροι επιβάτε με αποτέλεσμα ο ΟΑΣΤ να μετρά σημαντική απώλεια εσόδων. Εξετάζουμε τρόπου για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Μία λύση θα ήταν για παράδειγμα να σκίζεται το εισιτήριο. Σε κάθε περίπτωση ψάχνουμε για τις ενδεδειγμένες λύσεις και μέσα στο Νοέμβριο θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας στο Υπουργείο, υπογραμμίζει ο κύριος Στεφανίδης. Το Υπουργείο προσανατολίζεται πάντω στη δωρεά παροχή στον επιβάτη ενό εισιτηρίου για κάθε 10 ίδια αξία ακυρωμένα εισιτήρια που θα επιστρέφει. Σε κάθε περίπτωση το τοπίο θα ξεκαθαρίσει έω τι 30 Νοεμβρίου. Έω την ημερομηνία εκείνη θα πρέπει να κλειδώσει και το ποσοστό τη αύξηση στην τιμή